Με τον χαρακτήρα του κατεπίγοντος αναμένεται να κατατεθεί τι επόμενε ημέρε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την απόδοση τη ελληνική ηθαγένεια. Όπω αναφέρει η εφημερίδα Εστία, εν ώψη των εκλογών η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσει, καθώ απλοποιούνται με αυτό οι σχετικέ διαδικασίε. Μεταξύ άλλων, γίνεται πιο εύκολο το τεστ πολιτογραφήσεω με του υποψηφίου να καλούνται να απαντήσουν επιτυχώ σε 20 αντί για 30 ερωτήσει που θα επιλέγονται ηλεκτρονικώ από μια δεξαμενή 300 ερωτήσεων. Γλώσσα, γνώσει γεωγραφία, ιστορία, πολιτικών θεσμών, πολιτική πραγματικότητα. Επιπλέον, θεσμοθετείται ειδικό ενιαίο πανελλαδικό διαγώνισμα για τη γνώση τη ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε κατόπιν εξετάσεων, κρίνονται ότι κατέχουν γλωσσική επάρκεια να μην εξετάζονται στη γλώσσα από την Επιτροπή Πολιτογραφήσεω. Το δε κόστο για το παράβολο πολιτογραφήσεω μειώνεται από τα 700 σε 550 ευρώ. Όσοι διατηρούν βιωτικού δεσμού στην Ελλάδα και απουσιάζουν μέχρι 18 μήνε, η διαδικασία αναστέλλεται και επανεξετάζεται με την εκ νέου εγκατάσταση στη χώρα για διάστημα ισόχρονο με την απουσία του.